Μουσταφά Αβί, τζάνλο μπομπά! Μαχητής του Ισλαμικού κράτους ήταν ο άνθρωπος που σκόρπισε το θάνατο στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι νεκροί ανέρχονται στους 10, εκ των οποίων 9 ήταν Γερμανοί υπήκοοι. Ξαφνικά σημειώθηκε μια τεράστια έκρηξη σαν σεισμός. Το έδαφος σύστηκε. Βλέπαμε νεκρούς στους δρόμους αλλά και τραυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε η αστυνομία και απέκλεισε την περιοχή. Επικράτησε πανικός. Στο σημείο της επίθεσης επικράτησαν σκηνές πανικού με διαμελισμένα πτώματα να κοίτονται στους δρόμους και τραυματίες να κάνουν έκκληση για βοήθεια. Οι γιατροί μου είπαν ότι θα μπορέσω να περπατήσω τελικά. Χάρηκα πολύ γι' αυτό, λέει ένας τραυματίας. Η ισχυρή έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Σημειώθηκε στις 10 και 18 τοπική ώρα στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτ, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα μνημεία της Αγίας Σοφίας και τον Μπλε Τζαμί. Κάνω έκκληση για ανθρωπισμό, δήλωσε ο Αχμέντ Νταβούτογλου. Πρέπει να παραμείνουμε αλληλέγγυοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου και να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, όπως έγινε στο Παρίσι. Οι τρομοκράτες είναι εχθροί όλων των ελεύθερων ανθρώπων, ανέφερε σε έκτακτο διάγγελμά της η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Οι τρομοκράτες είναι εχθροί όλων των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι εχθροί της ανθρωπότητας της ίδιας, στη Συρία, την Τουρκία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτή η αποφασιστικότητά μας να πολεμήσουμε τους τρομοκράτες από κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο με τους συμμάχους μας τελικά θα νικήσει. Gegen diese Terroristen vorzugehen, werden sich aber durchsetzen. Ich danke Ihnen. Τον περασμένο Οκτώβριο, δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης στην Άγκυρα με αποτέλεσμα 99 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 240 να τραυματιστούν.